Καλημερίζω την πρόεδρο του Συλλόγου Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου, την κυρία Χριστίνα Χατζιαδάμ. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θύμησες ιστορία πολιτισμός, παγκρίτιος μαθητικός διαγωνισμός διηγήματος με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, ε? Ναι, μάλιστα. Είναι η πρώτη δράση ουσιαστικά, με αυτή ξεκινάει τις δράσεις του ο Σύλλογος Αλατσατιανών σε συνεργασία με την Ένωση Φιλολόγων Ηρακλείου και με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Προκηρύξαμε αυτό το διαγωνισμό, ένα διαγωνισμό διηγήματος για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Τα παιδιά θα κληθούν να γράψουν ένα διήγημα από 800 έως 1500 λέξεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία να εμπνευστούν από τον πλούσιο μικρασιατικό πολιτισμό, να διαβάσουν, να θυμηθούν, να μάθουν και να γράψουν κάτι ίσως βιωματικό, ίσως κάποια μυθοπλασία. Για τα παιδιά που έχουν τα ακούσματα πολύ περισσότερο, για τα παιδιά που έχουν πίσω τους οικογένειες από τους μικρασιάτες, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Όχι, για όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν διαβάσει, ξέρουν, έχουν ακούσει, θέλουν να ασχοληθούν, ναι. Το στίχημα είναι να έρθουν τα παιδιά κοντά σε αυτή τη δράση και να ασχοληθούν, να διαβάσουν, γιατί θα μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν περισσότερο την ιστορία, να διαβάσουν άλλα βιβλία. Όλα όμως τα παιδιά, όχι τα παιδιά που έχουν μόνο ρίζες από την Μικρασία, παρόλο που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο περισσότερος πληθυσμός της Ελλάδας και της Κρήτης ειδικότερα έχει κάποιον στο γενεαλογικό του δέντρο που έχει κάποια σχέση. Σωστά. Με τη Μικρά Ασία. Σωστά. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως φόρος. Και τιμή. Πολύ καλά το κάνετε, διότι είναι ο πολιτισμός, είναι τα ήθη, τα έθιμα, η κοινωνική ζωή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, στέριωσαν, έφτιαξαν, δημιούργησαν, παρήγαγαν. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμή σε όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για τη μεγάλη ιδέα, άφησαν πίσω τα ελληνικά χώματα αιώνων, ήρθαν ως πρόσφυγες σε όλη την Ελλάδα, ξαναζωντάνεψαν τον ελληνικό πολιτισμό με τα ήθη, τα έθιμα και τις αξίες τους, πέρασαν δυσκολίες και εξελίχθηκαν σε ένα σημαντικό κομμάτι της τότε ελληνικής κοινωνίας και με όλους μαζί τους υπόλοιπους Έλληνες μεγαλούργησαν για να μας παραδώσουν την Ελλάδα που γνωρίζουμε σήμερα. Οι Μικρασιάτες έβαλαν πολλά γερά θεμέλια σε όλες τις εκφάσεις της ελληνικής ζωής, στην πολιτική, στην κοινωνική, στα ήθη, στα έθιμα, στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας. Να θυμάστε ότι περισσότεροι ήρθαν και δούλευσαν ως εργάτες στα υφαντουργία, οι γυναίκες, οι σταφιντεργάτες. Σωστά. Εδώ στην Κρήτη έφερα τη σταφίδα, τη σουλτανίνα. Καλλιεργούσαν οι κριτικοί, αλλά περισσότερο είχαν κρασάμπελα. Έβαλαν λοιπόν τότε σε μια φτωχή Ελλάδα που ψυχοραγούσε, έφεραν ζωή, εργατικά χέρια και δημιούργησαν έτσι τη νεότερη Ελλάδα. Είναι το λιγότερο. Σταφιδεργοστάσιο, μα τι μου θυμήσατε τώρα. Σταφιδεργοστάσιο στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί στα λιοντάρια, ε. Ναι. Σταφιδεργοστάσιο. Ναι, τότε που μύριζε ο κόσμος σταφίδα και λουσιά τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. Και πόσα νοικοκυριά δεν στεριώθηκαν από αυτή την περίφημη σταφίδα και από αυτή την καλλιέργεια για να μπορέσουν να πάνε μπροστά, ε. Πόσες πρίκες με τα μαξούλια φτιάχτηκαν. Είδατε τι συζήτηση. Να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, να καλυκωθούν, να ντυθούν. Γι' αυτό είπα στην αρχή, θύμησες πολιτισμός, ιστορία και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν είναι, φαντάζομαι, μόνο αυτή η δράση, διότι ακούω από πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλογούς ότι θα γίνουν ιδιαίτερα αφιερώματα με τη φετινή χρονιά σε αυτά τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής και νομίζω ότι σε όλα αυτά συνεπικουρείτε και πάτε κι εσείς μπροστά και ότι θα είναι ένα καλοκαίρι, μια άνοιξη, ένα καλοκαίρι γεμάτα από εκδηλώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια που μας αφήνει μέχρι τώρα η πανδημία.
Ουσιαστικά ξεκινάμε με αυτή τη δράση, το μαθητικό διαγωνισμό, που θα ολοκληρωθεί του χρόνου το Μάρτιο με τις βραβεύσεις των παιδιών. Στη συνέχεια, 28 Μαΐου, στο σύλλογο, στη στέγη του Συλλόγου Αλατατιανών Γεωργίου Μαστρακούλη 13, στα Νέα Λάτσατα, σε ένα περίφημο κτίριο, το Χωρασαλί Τεκέ, μνημιακό κτίριο, θα πραγματοποιηθεί μια μαθητική ημερίδα από τους μαθητές του 7ου Γυμνασίου και του 13ου Γυμνασίου. Ενδιαφέρον. Σε συνεργασία με το ΠΚΕΣ Κρήτης. Η ημερίδα θα έχει τίτλο «Ιστορία μας χτυπάει την πόρτα 100 χρόνια μετά», Μικρασία 1922-2022. 28 Μαΐου λοιπόν, όπου τα παιδιά θα παρουσιάσουν τις εργασίες που έχουν κάνει για τη μικρασιατική καταστροφή και στη συνέχεια ένας υπέροχος ομιλητής, ο καθηγητής ιστορίας Νικόλαος Ανδριώτης, θα μας μιλήσει για την άφιξη, υποδοχή και εγκατάσταση των προσφύγων στην Κρήτη. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Αλατατιανών έχει μια μουσικοχορευτική εκδήλωση 8 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο αφιερωμένη, Νίκος Κοντοντάης αφιερωμένη για την Μικρασία, και ένα θεατρικό έργο 28-29-30, η έξοδος που είναι από την εμπλεσμένο από τη μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε τις ημέρες μνήμης του Σεπτέμβρη. Στο πλευρό μας είναι η Περιφέρεια Κρήτης, όπου σχεδιάζει ένα φεστιβάλ γαστρονομίας, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου. Ναι, στις 10 Ιουλίου, δεν μπορώ να πω όμως τώρα αυτή τη στιγμή που καλύτερα γι' αυτό μιλήσει ο κύριος Φασουλάκης. Αυτά μεταξύ άλλων με την περιφέρεια. Ο Δήμος τώρα, λυπάμαι που το λέω και ζωντανά, αλλά είναι λίγο όσον αφορά τη συνεργασία του με τους μικρασιατικούς συλλόγους, δεν έχει σχεδιάσει τίποτα. Μάλιστα. Κάναμε μία σύσκεψη, κάναμε μία δεύτερη σύσκεψη, ήταν να κάνω μία τρίτη σύσκεψη που δεν έγινε. Από πλευράς αντιδημαρχίας πολιτισμού έχει ανακοινώσει ήδη απλεύει κάποια πράγματα που είναι για το Δήμο, χωρίς τη συμμετοχή των μικρασιατικών συλλόγων. Νομίζω, κυρία Δουλγεράκη, ότι σε όλο αυτό το θέμα τις ημέρες μνήμης από τη μικρασιατική καταστροφή που αφορά και το 22, που έγινε ο διωγμός, και το 23 που έγινε η υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και στη συνέχεια η ανταλλαγή, αυτός που πρέπει να είναι πρωταγωνιστής είναι ο κόσμος του Ηρακλείου, και όχι μόνο του Ηρακλείου, ο κόσμος γενικότερα σε όλες τις πόλεις. Στον κόσμο τον απλό πρέπει να απευθύνονται δράσεις που να συμμετέχει, να βιώνει την ιστορία, να βλέπει τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, για να συνεχίσουμε, για να έχουμε συνέχεια. Τα οποία ήρθαν, έβεσαν, αγκαλιάστηκαν από τους κριτικούς και έτσι όλοι μαζί, παράλληλη πορεία, συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και έτσι θα συνεχίσουν. Ναι, δημιουργήθηκε όλος αυτός ο πολιτισμός που βιώνουμε όλοι μας σήμερα. Όλο αυτό είναι μέσα από την συμβίωση δύο διαφορετικών πολιτισμών. Το καλύτερο παράδειγμα. Που παντρεύτηκαν. Έτσι, το καλύτερο παράδειγμα, και με αυτή την κουβέντα θα κλείσουμε, στα όσα έχουμε ακούσει και στα όσα ακούμε μέχρι σήμερα και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτή η κοινή συμβίωση, η αγάπη, η παντριά διαφορετικών εθίμων, πολιτισμών κλπ, τα οποία ήρθαν και έδεσαν μεταξύ τους και έχουν κάνει πραγματικά ένα υπέροχο μείγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα.